Κρυβά θα την πληρώσουν οι Κύπροι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων εκτοξεύτηκαν ενέκα της καλοκαιρινής περίοδου, με το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια για διακοπές στο εξωτερικό να φτάνει τουλάχιστον τις 3.000 ευρώ. Βαθιά θα κλειτούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη οι Κύπροι που θα επιλέξουν να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στο εξωτερικό. Η πορεία των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων το τελευταίο διάστημα είναι ανωδική, στο παραένα της έναρξης της καλοκαιρινής περίοδου. Μπαίνοντας στο καλοκαίρι, σίγουρα θα παρουσιαστούν αυξημένες τιμές όσον αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια από Λάρνακα προς το εξωτερικό. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Κάπως ιδιαίτερα ίσως να είναι λίγο πιο αυξημένα, λόγω του ότι και οι πτήσεις ειδικά προς την Ελλάδα παρουσιάζονται πιο λίγες, αλλά θεωρούμε ότι είναι κάτι το αναμενόμενο. Ενδεικτικά, εάν κάποιος επιλέξει να ταξιδέψει στην Αθήνα το τριήμερο του κατακλυσμού, οι τιμές των εισιτήριων μεταεπιστροφής αρχίζουν από τα 170 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 340 ευρώ. Το εισιτήριο για τις αρχές Ιουλίου θα κοστίσει από 165 ευρώ με εταιρείες χαμηλών ναύλων, ενώ μπορεί να ξεπεράσει τα 300. Τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, οι τιμές των εισιτήριων θα κυμαίνονται από 140 ευρώ, όμως μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 300. Με τα ακριβότερα εισιτήρια προς Αθήνα να είναι την περίοδο του 15 Αυγούστου, καθώς μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 430 ευρώ. Επειδή εμείς έχουμε προαγοράσει αρκετές θέσεις πάνω στα αεροπλάνα ως διοργανωτές ταξιδίων, θεωρούμε ότι οι τιμές που έχουμε στην αγορά με ταξιδιωτικά πακέτα ότι είναι αρκετά ελκυστικές. Εάν μια οικογένεια 4 ατόμων επιλέξει να ταξιδέψει για 8 ημέρες σε ελληνικό νησί, τότε η τιμή που θα κληθεί να πληρώσει κυμαίνεται από 2.500 ευρώ μέχρι και 3.000 ευρώ, με τις τιμές των ταξιδιωτικών πακέτων να βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Αντιθέτως, οι διακοπές στην Κύπρο θα κοστίσουν πολύ πιο φθηνά, με τις τιμές να κυμαίνονται στα 1.000 με 1.500 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια για 8 ημέρες. Οι τιμές κυμαίνονται ανάλογα, όπως είπα, και με την κατηγορία του καταβήματος. Και σε σύγκριση με αντίστοιχες τιμές για την ίδια χρονική περίοδο, είτε είναι σε ελληνικά νησιά, είτε σε σχέση με άλλους προορισμούς του εξωτερικού, οπωσδήποτε θα είναι πιο ελκυστικές παραμένοντας στην Κύπρο, μια και θα αποφεύγεται και το κομμάτι των ψηλών αεροπορικών ναύλων που επικρατούν κατά την περίοδο της καλοκαιρινής αιχμής. Οι τιμές, ωστόσο, στα ξενοδοχειακά καταλήμματα της Κύπρου αναμένεται να εκτοξευτούν κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου, με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες και τους ξενοδόχους να καλούν το κοινό όπως έγκαιρα κάνει τις κρατήσεις του. Με αφορμή και την αύξηση των ναύλων, το Δημοκρατικό Κόμμα εισηγείται την επιχορήγηση αυτού του κόστους κατά 20% για κάθε Κύπριο που επιλέγει να ταξιδέψει σε ευρωπαϊκές χώρες, με τον περιορισμό των 10 μετακινήσεων. Πιστεύουμε ότι αυτό το μοντέλο που σήμερα εφαρμόζεται στα νησιά του Αιγαίου, ναι, με την επιχορήγηση των μεταφορικών, μπορεί να εφαρμοστεί και στην Κύπρο, ίσως και στη Μάλτα, σε άλλες απομονωμένες χώρες επειδή είναι νησιά. Η επιχορήγηση βάσει της πρότασης μπορεί να γίνει μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, με το κόστος για την Ευρωπαϊκή Ένωση να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.